ο επαναληπτικός ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Κόπα Λιμπερταδόρες, με την Εστουδιάντες να έχει μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα, μετά το προμίας εβδομάδας υπέρ της 1, 0 στην πρώτη μονομαχία του στη Χιλή. Αξίζει να σημειωθεί πω τον τρίτο προκριματικό γύρο του Κόπα Λιμπερταδόρε δεν έχει ισχύ στον κανόνα του εκτό έδρα γκολ, ενώ σε περίπτωση επικράτηση τη Everton με οποιοδήποτε σκόρα αλλά με ένα τέρμα διαφορά, ακολουθεί απευθεία η διαδικασία των πέναλτι. Ευκαιρίε εκατέρωθεν στο πρώτο μάτ των δύο ομάδων στη Χιλή, με την Εστουδιάντε όμω πιο αποτελεσματική, με το 1-0 από εντό περιοχή διαγώνιο του Πελεγκρίνη, στο 79 το λεπτό. Ξεκινώντα από του Γηπεδούχου, δεύτερο συνεχόμενο αντίπαλο από τη Χιλή στα προκριματικά για την Εστουδιάντε, μετά την ανατροπή που πραγματοποίησε η ομάδα τη Λαπλάτα στον προηγούμενο γύρο σε βάρο τη Σάουνταξ Ιταλιάνο. Πιο συγκεκριμένα, ήταν με 0, 1 στο πρώτο μάτ στη Χιλή, αλλά επικράτηση με 2, 0 για την Εστουδιάντε στον επαναληπτικό στη Λαπλάτα. Εντό συνόρων, ήταν με 0, 1 το Σάββατο που μα πέρασε φιλοξενώντα την Boca Juniors, με την Εστουδιάντε όμω να παραμένει στην κορυφή του δεύτερου ομίλου τη Λίγα Προφεσιονάλ. Στην άλλη πλευρά, πρόκριση σε βάρο τη Μονάγκα στον προηγούμενο γύρο για την Everton, καθώ η ομάδα τη Βίνια Ντέλμαρ επιβεβαίωσε στο συγκεκριμένο ζευγάρι τον τίτλο του Favorit. Εύκολο 3-0 στην πρώτη μονομαχία του στη Χιλή, βάζοντα φυσικά τα θεμέλια τη πρόκριση, την οποία πανηγύρισε τελικά παρά το 0-1 στον επαναληπτικό στη Βενεζουέλα. Τελευταίο αγωνιστικό δείγμα, το 1-0 του πρωταθλήματο στην έδρα τη Κατόλικα, με το οποίο η Εύερτον ανέβηκε στην 5η θέση και το 5 από την κορυφή και την πρωτοπόρο Νιουμπλένσε. Προϊστορία: πέντε νίκε για την Εστουδιάντε, σε εισάριθμα μάτ στην ιστορία τη φιλοξενώντα ομάδε τη Χιλή, ενώ επικράτησε με 2, 1 για την Εβερτον το 2009 σε βάρο τη Λανού, στη μοναδική τη επίσκεψη στο παρελθόν στην Αργεντινή. Ο παράγοντα έδρα: Η καλή προϊστορία φιλοξενώντα ομάδε τη Χιλή, αλλά και το γεγονό πω οι Εστουδιάντε είναι ομάδα που μπορεί να διαχειριστεί το προβάδισμα που έχει πάρει από το 1, 0 του πρώτου μάτ, τη δίνουν δίκαια τον τίτλο του φαβορή στο ΣΕΤΟΝΤΗ Εκτίμηση: Άσο.